αντιλαμβάνεται και ο καθένας ότι με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα και συγκεκριμένα θα υποδεχθούμε τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, είναι καθηγητής ιατρικής και επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, αλλά είναι και πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να ζητήσουμε το σχόλιο του σχετικά με το συνέδριο, με ένα συνέδριο 52 κορυφαίων επιστημόνων. Θα σας πούμε γιατί. Καλησπέρα κύριε Ζαούτη. Αρχικά χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε μετά από περίπου 2 χρόνια τον καιρό της πανδημίας και όταν γίνατε πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Ήσασταν αχρίαστος ευτυχώς μέχρι τώρα. Δυστυχώς τώρα θα δούμε. Έγινε ένα συνέδριο το οποίο αναφέρεται στους ιούς που πιθανόν να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Έτσι, κύριε Ζαούτη, τι ακριβώς βγήκε από αυτό? Δεν ήμουν παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που με καλέσατε να βρεθώ μαζί σας απόψε. Να είστε καλά. Δεν ήμουν παρόν στο συνέδριο, αλλά ενημερώθηκα και διάβασα και με ρώτησαν προηγούμενοι δημοσιογράφοι να σχολιάσω το συνέδριο και τα ευρήματα, δηλαδή για ποιον ιό μπορεί να προκαλέσει την επόμενη πανδημία. Υπάρχουν πάρα πολλοί ιοί. Και για να μην τρομάξουμε τον κόσμο, οι περισσότεροι από αυτούς τους ιούς δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε πανδημία. Το ένα κοινό που πρέπει να θυμόμαστε από όλους αυτούς τους ιούς που ακούγουμε είναι πως οι ιοί που μπορεί πιθανόν να οδηγήσουν σε πανδημία είναι οι ιοί που μεταφέρονται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με σταγονίδια αναπνευστικού, με βήχα, με μίξες κλπ. Οι ιοί που δεν μεταφέρονται πολύ εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγήσουν σε πανδημία. Ποιοι είναι αυτοί για τους οποίους συζητάμε? Ο κορονοϊός υπήρχε και πριν τον κορονοϊό το συγκεκριμένο που οδήγησε στην πανδημία, υπήρχαν άλλοι κορονοϊοί, και είναι ένας ιός του αναπνευστικού συστήματος. Υπάρχουν πάρα πολλοί κορονοϊοί πέρα από τον COVID, που είναι ένας ιός που έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μια πανδημία. Η γρίπη, που ιστορικά είναι ο ιός που οδηγεί σε πανδημίες, είναι πάντα στην επικαιρότητα όσο αφορά ανησυχία για πανδημίες. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κάποιο τέτοιο δεδομένο πως έρχεται η επόμενη πανδημία. Μάλιστα. Οπότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εμείς που σας ακούμε τώρα και σας παρακολουθούμε? Να συνεχίσουμε τα μέτρα αυτά που είχαμε συνηθίσει στην πανδημία, δηλαδή στο μεγάλο συνωστισμό ή στα κέντρα υγείας και στα νοσηλευτικά ιδρύματα να φοράμε τη μάσκα, να πλένουμε τα χέρια, όλα αυτά? Θα αφήσω τη μάσκα στην άκρη, γιατί δεν νομίζω είμαστε πλέον σε φάση για να συζητάμε μάσκες. Αλλά αυτά τα μέτρα υγιεινής που μας μάθανε οι γονείς μας, οι γιαγιάδες, οι παππούδες μας, είναι και τα ίδια στα οποία στηριχτήκαμε και στην πανδημία. Να πλένουμε τα χέρια μας, όταν δείχουμε να δείχουμε σωστά, να μην μεταφέρονται αυτοί οι ιοί του αναπνευστικού. Όταν είμαστε άρρωστοι, να μην βρισκόμαστε με άτομα που είναι ευάλωτα ή έχουν κάποιο πρόβλημα με το νοσοποιητικό σύστημα, και να προσέχουμε να μην μεταδίνουμε τον ιό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι βασικοί κανόνες υγείας που πρέπει να ακολουθήσουμε. Το δεύτερο όμως, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είναι μετά από την πανδημία και στη διάρκεια της πανδημίας υπήρχαν πάρα πολλές ανησυχίες για τα εμβόλια. Τα εμβόλια έχουν σώσει πάρα πολλές ζωές, όχι μόνο το εμβόλιο του COVID, τα εμβόλια όλα που χρησιμοποιούμε στα παιδιά μας έχουν αλλάξει τη δημόσια υγεία και τη ιατρική, αν κοιτάξουμε ιστορικά. Και πρέπει να αποκτήσουμε μία εμπιστοσύνη στα εμβόλια και εσείς σαν δημοσιογράφοι και εμείς να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην επικοινωνία, γιατί το εμβόλιο ξανά, εάν έρθει αυτή τη στιγμή, και εύχομαι να μην έρθει, της πανδημίας επόμενης, θα είναι το κύριο όπλο που θα έχουμε. Μάλιστα. Είναι προετοιμασμένη η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα για πιθανόν μια τέτοια εμφάνιση να αντιδράσει γρήγορα και όχι όπως τον κορονοϊό που πιθανόν μας ευνηδίασε και καθυστερήσαμε λίγο, έτσι, για να κλείσουμε με αυτό? Θεωρώ ο κορονοϊός ήταν το καμπανάκι που νομίζω όλοι μας έχουμε γίνει πιο ευαίσθητοι στο γεγονός πως μπορεί η ανά πάσα στιγμή. Νομίζω μάθαμε πάρα πολλά από την πανδημία και έχουμε όλα αυτά να μας βοηθήσουν εάν έρθει η στιγμή της επόμενης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζαούτη, ειλικρινά, θερμά σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρήκαμε που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.